Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρύδης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καταρίνης. Συνεχίζουμε με ακόμη ένα βίντεο, με ολιγόλεπτα βίντεο, τα οποία αναδεικνύουμε τα πολλά δυστυχώς προβλήματα της καθημερινότητάς μας εδώ στο Δήμο Καταρίνης. Ξέρω ότι πολλοί ενοχλήθηκαν, πολλοί είπανε λόγια για αυτά τα βίντεο. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι οι δημότες του Δήμου Καταρίνης να ενημερώνονται και να ξέρουμε όλοι τι μας γίνεται, τι μέλη γενέστε στο Δήμο Καταρίνης. Παίρνω αφορμή από ένα περιστατικό το οποίο το είδα πριν από λίγο και αφορά τα πεζοδρόμια του Δήμου Καταρίνης. Δύο είναι τα θέματα όσον αφορά τα πεζοδρόμια. Ένα είναι ότι άπειρα πεζοδρόμια, ο πεζόδρομος της Καταρίνης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, τι πιο κεντρικό, Γεωργάκη Ολυμπίου, πριν από λίγο αυτό που είδα στην Οδό Αθηνών, είναι σε κακά χάλια, με αποτέλεσμα να είναι θέμα τύχης, να μην θρηνήσουμε κι άλλους τραυματίες και να μην υπάρχει κάτι χειρότερο από τον κόσμο που σκοντάφτει στο πεζόδρομο. Πλάκες έχουν βγει, ρίζες δέντρων έχουν ξεπεταχτεί. Είναι πράγματα τα οποία θέλουν καθημερινή επαφή, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα εν τη γενέση του. Και από την άλλη είναι πολλά σημεία του Δήμου Καταρίνης και όταν λέω Δήμο Καταρίνης δεν αναφέρομαι μόνο στον ιστό της πόλης, αλλά σε όλο το Δήμο Καταρίνης και στα χωριά μας δηλαδή, τα οποία δεν έχουν πεζοδρόμια. Δηλαδή από τη μια έχουμε κατεστραμμένα πεζοδρόμια και πεζόδρομους και από την άλλη ελλειπή σημεία, δηλαδή σημεία τα οποία δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Με τις ειρωνίες και τους εγωισμούς, δυστυχώς δουλειά δεν γίνεται. Στρωθείτε στη δουλειά χθες. Γιατί η επόμενη μέρα, πρώτα ο Θεός, θα βρει μια νέα διοίκηση, η οποία σκοπό έχει να εργαστεί για το καλό των δημοτών. Για τα μικρά καθημερινά προβλήματα, αλλά και για τα μεγάλα σοβαρότερα ακόμη προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε και ας ενοχλούμε αρκετούς.